Κύριε Κούλογλου, να πείτε και εσείς δύο κουβέντες πάνω σε αυτό και να προχωρήσουμε και με τα άλλα. Ναι, λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. 80 εκατομμύρια, ούτε ένα ούτε δύο, θα πήγαιναν σε ιδιωτικές εταιρείες, σε ημέτερους. Αυτά τα χρήματα σώθηκαν τώρα για το ελληνικό δημόσιο. Και σώθηκαν χάρη στην κριτική των μέσων ενημέρωσης και της αντιπολίτευσης. Ένα το κρατούμενο. Δύο, αυτά τα χρήματα δεν θα έπρεπε να είχαν δοθεί, γιατί μπορούσαν οι επιστήμονες να επιδοτηθούν κατευθείαν από τα ΕΣΠΑ. Άρα αυτά τα χρήματα δόθηκαν συγκεκριμένα για να πάνε σε κάποιους ημέτερους. Άρα η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Και λέω η κυβέρνηση, και όχι μόνο ο κύριος Βρούτσης, διότι αν ο κύριος Μητσοτάκης ήταν τόσο καλός και επενέβαινε κτλ., θα είχε από πέρσι ήδη τον κύριο Βρούτση. Εδώ παρουσιάζεται από την κυβερνητική προπαγάνδα αυτό που βλέπουμε σε αυταρχικά καθεστώτα, τώρα στον Όρμπαν, παλιότερα στον Στάλιν, που τους πηγαίνανε στον κουλάκι στη Σοβιετική Ένωση, αλλά υποτίθεται ο μεγάλος ηγέτης δεν ήξερε τίποτα και επενέβαινε κάθε τόσο και διόρθωνε τα λάθη. Όχι, ο κύριος Μητσοτάκης ήξερε από την αρχή το σχέδιο, για μέρες παίζει το σχέδιο, δεν έκανε τίποτα και έκανε μόνο κάτι όταν άρχιζε να αγγίζουν οι αποκαλύψεις για των σχέσεων των ΚΕΚΑΦΤΟΝ και με το οικογενειακό περιβάλλον του ιδίου. Άρα κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο του Μαξίμου και όχι μόνο στο βασίλειο του κυρίου Βρούτση, και αυτό θα πρέπει να το διορθώσει ο κ. Μητσοτάκης. Και κάτι τελευταίο, μιλώντας για αυτό το θέμα. Αυτά τα λεφτά, τα εκατομμύρια τα οποία σώσαμε εμείς ως Έλληνες πολίτες, λέω, τα 80, γιατί δεν τα δίνει η κυβέρνηση, αφού ήταν στον προϋπολογισμό, στους επιστήμονες, αντί να πάρουν 600, να πάρουν 800. Διότι ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, εδώ έχει πέσει πείνα. Έχω μηνύματα από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος, από φίλους μου που είχαν εδώ μέσα αλληλεγγύης, ότι ο κόσμος αρχίζει και πεινάει. Υπάρχει κόσμος που πεινάει, και όχι μόνο άνθρωποι που δεν είχαν χρήματα, και οδοντίατροι που δεν μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά, ελεύθεροι επαγγελματίες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Άνθρωποι που κάνανε δουλειές που δεν ήταν δηλωμένες. Πεινάει ο κόσμος, χρειάζεται χρήματα. Χρειαζόμαστε ένα κατώτατο κοινωνικό επίδομα για όλους τους ανθρώπους, τους απροστάτευτους. Διαφορετικά πάμε σε οικονομική κατάρρευση και σε ζούγκλα κοινωνική. Κυρία Σημακοπούλου, δύο λόγια για να πάμε και στο Λάμπρο και στο Γιάννη να πούν και εκείνη την άποψή τους. Εντάξει, δεν νομίζω. Νομίζω ότι δεν είναι. Από πλευράς μου τουλάχιστον δεν πρόκειται να αρχίσω να παριθμώ τις αμέτρητες ατασταλίες που είχαν βγει στο φως για τις προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί δεν είναι η ώρα. Θα πω μόνο το εξής. Λίγο κράτησε η υψηλού η συνενετική πραγματική διάθεση της αντιπολίτευσης. Τώρα έχει πιαστεί από αυτό το θέμα για να κάνει μια κριτική με τους κλασικούς όρους φαρισαϊσμού και λαϊκισμού που τη διέκρινε πάντα και που θυμούνται οι Έλληνες πολίτες και που είναι ακριβώς ο λόγος που διάλεξαν τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση αυτή που έχουμε σήμερα, η οποία ό,τι έχει συμβεί εδώ όπως πάντα θα βγει στο φως και κάνει τις σωστές και σοβαρές και επιλογές με σύνεση και στη διαχείριση των οικονομικών για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της πανδημίας. Με σοβαρότητα και σύνεση και υπευθυνότητα προχωράμε. Να σας ρωτήσω κάτι που αφορά... Γιάννη Στρατάκη. Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι και μια απόφαση που υποτίθεται σωστή από τον κύριο Μητσοτάκη να ακυρώσει αυτό το πρόγραμμα, η τοποθέτηση σήμερα του κύριου Γεωργιάδη δείχνει ότι άλλα είναι τα ζητήματα που τους απασχολούν. Και θέλω να ρωτήσω ότι, εν πάση περιπτώσει, τα 80 εκατομμύρια που δεν πήγαν στα ΚΕΚ, να κάνω μια ερώτηση πάλι και ας θεωρηθεί ως λασπολογία. Τα 14 δισεκατομμύρια από το μαξιλάρι λείπουν ή δεν λείπουν? Χρησιμοποιήθηκαν ή δεν χρησιμοποιήθηκαν και πού χρησιμοποιήθηκαν? Πολύ απλές ερωτήσεις. Γιατί εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα μιλάμε για το μαξιλάρι, που άλλοι το θεωρούσαν αχρίαστο, άλλοι το θεωρούσαν ηλίθιο μέτρο, υπουργοί σημερινοί της κυβέρνησης. Ρωτάω λοιπόν ευθέως. 14 δισεκατομμύρια που σύμφωνα με διαρροή που δημοσιεύθηκε στο ΑΕΠ, στο ΑΠΕ, συγγνώμη, έχουν ξοδευτεί? Γιατί αν έχουν ξοδευτεί όντως τα 14 δισεκατομμύρια, πρέπει να μας πούν πού πήγαν. Γιατί στις τσέπες των πολιτών λόγω κρίσης κορονοϊού έχουν πάει άντε 1, 2, 3 δισεκατομμύρια βαριά. Μήπως λοιπόν όλος αυτός ο θόρυβος για τα 80 και τα ΕΣΠΑ έρχονται να καλύψουν
μια τεράστια σπατάλη. Η κριτική για το μαξιλάρι ήταν ότι προήλθε από την υπερφορολόγηση και από το ξεζούμισμα του ελληνικού λαού σε μια περίοδο που αυτά τα χρήματα, αν τα είχαμε διαχειριστεί αλλιώς, θα είχαμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και λιγότερες ανάγκες και θα ήταν πιο θωρακισμένη η οικονομία μας. Τώρα, το μαξιλάρι, σας είπα και πριν, εγώ μην περιμένετε από μένα να σας πω κάτι διαφορετικό από τους απόλυτα αρμόδιους που είναι το οικονομικό επιτελείο της κυβερνήσεως που έχει απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Με ποιο τρόπο γίνεται η διαχείριση. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Η διαχείριση γίνεται με σύνεση. Μας. Γιατί γίνεται με σύνεση και με φιδό αυτή τη στιγμή? Γιατί ο μεγάλος άγνωστος Χ είναι ότι δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κρατήσει αυτή η ιστορία και τι ανάγκες θα έχουμε. Είναι εντελώς διαφορετικό να αντιμετωπίσουμε μία ύφεση αν ο τουρισμός ξεκινήσει αρχές Ιουλίου και αλλιώς αν ξεκινήσει αρχές Αυγούστου. Αυτό το καταλαβαίνει και το καταλαβαίνουν και οι απλοί πολίτες που δεν είναι οικονομολόγοι όπως εμείς που συζητάμε αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες. Λάμπρο Καλαρίτη, και έχω την εντύπωση ότι θα απαντήσει ο κ. Σκούλογλου. Επειδή είστε ευρωβουλευτές και έχετε εικόνα από τα παρασκήνια στις Βρυξέλλες, κάτι μας αφορά. Η υπόθεση για το κορονομόλογο βλέπετε να έχει θετική κατάληξη υπό την έννοια ότι χρειάζονται όλες οι χώρες πολύ περισσότερο όπως χώρες όπως η δική μας για την επόμενη μέρα της οικονομίας. Αν ρωτάτε εμένα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, όσο κορονομόλογο δεν πρόκειται να το δεχτεί η Γερμανία. Γιατί υπάρχουν και εσωτερικά πολιτικά θέματα, είναι ένα θέμα ταμπού. Και παρότι έχουν αρχίσει και αλλάζουν και οι νοοτροπίες στη Γερμανία, εντούτοις ως τέτοιο δεν το δεχτούν. Θέλω όμως να ελπίζω ότι σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής θα αποφασιστούν πολύ γενναία μέτρα αλληλεγγύης με τις χώρες του Νότου. Ένα μεγάλο πακέτο δηλαδή μπορεί να μην ονομαστεί κορονομόλογο, να γίνει μέσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να γίνει μέσα από τις προτάσεις. Θα περάσει το χρέος αυτό? Όχι. Αυτό που όλοι θέλουν να αποφύγουν είναι να μην περάσει, να μην φορτωθούν τα κράτη, ιδίως τα κράτη του Νότου, με πλέον χρέο. Θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει η λογική, γιατί αυτή, ξέρετε... Γιατί αν γίνει αυτό θα είναι κλιματικό, δηλαδή από τη μία θα βοηθηθούμε, από την άλλη είναι σαν να είναι μια μορφή νέου μνημονίου. Όχι κύριε Παπαδάκη, είναι η τρίτη και φαρμακερή, θα είναι η τρίτη και φαρμακερή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω ότι σε αυτό συμφωνείτε, κυρία Σμακοπούλου. Συμφωνείτε, κυρία Σμακοπούλου.